να επικεντρωθούμε στους κινδύνους, να επικεντρωθούμε σε αυτή την πολύ συζητημένη νοοτροπία που πρέπει να υιοθετήσουμε και θα φανεί και στο δρόμο όλοι όσοι οδηγάμε αυτοκίνητο τη σχέση που έχουμε με τους ποδηλάτες. Και θέλω να πάμε στον κύριο Μιχάλη Ταταράκη, τον πρόεδρο του Ποδηλατικού Συλλόγου Ρεθύμνου Άτλας, τον οποίο θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ και για την παρουσία του και για την υπομονή μέχρι να βγούμε τώρα στον αέρα και να τα πούμε τηλεοπτικά. Την καλησπέρα μας, κύριε Ταταράκη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, στην παρέα σας και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ένα ακόμα συμβάν στους δρόμους της Κρήτης, το οποίο μας προβληματίζει. Και μας προβληματίζει γιατί αυτή την φορά κινδύνεψε ένα 13χρονο αγόρι που οδηγούσε ποδήλατο. Ομολογουμένως ήταν μια δυσάρεστη είδηση ο τραυματισμός του 13χρονου. Ευτυχώς μαθαίνουμε ότι όλα του άσχημα πηγαίνουν καλά, ναι, και ας ελπίσουμε σύντομα να είναι σπίτι του. Από εκεί και πέρα, το οποίο δυστυχώς τα επίδοση συμβάντα έχουν αυξηθεί, αλλά μάλλον είναι αναμενόμενο, με την έννοια ότι και η κίνηση των ποδηλάτων στους δρόμους μετά την COVID εποχή έχουν αυξηθεί ραγδαία. Οπότε είναι μάλλον κάτι το αναμενόμενο, γιατί ακόμα και έχουν αυτή τη στιγμή, το ποδήλατο είναι ο πιο ασφαλής τρόπος μετακίνησης, παρόλο που έχουμε και τέτοια δυστάρεστα γεγονότα. Ξέρετε τι λένε οι περισσότεροι στην Κρήτη. Παίρνεις ένα ποδήλατο και σου λένε πού πας να μπλέξεις τώρα, πού θα βγεις, κινδυνεύεις. Στο εξωτερικό πάντως τα πράγματα είναι διαφορετικά και το θέμα είναι πότε θα μπούμε σε αυτή την νοοτροπία, από τη μία νοοτροπία, φιλοσοφία που αντιλαμβανόμαστε βέβαια το ποδηλατικό κίνημα, και από την άλλη το θέμα των υποδομών. Είναι δύο πράγματα τα οποία θέλουν πολύ μεγάλη κουβέντα και πολλά πράγματα να βελτιώσουν. Το να γίνουμε από τη μία στιγμή στην άλλη Ολλανδία είναι μάλλον απίθανο. Χρειάζεται χρόνος. Από εκεί πέρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε άμεσα, τουλάχιστον, είναι η ενημέρωση από τις μικρές ηλικίες, από τα σχολεία δηλαδή, να μπούμε σε μια διαδικασία εκμάθησης οδικής συμπεριφοράς όσον αφορά τα παιδιά που βγαίνουν στους δρόμους με τα ποδήλατα. Και από την άλλη, ακόμα και στα μαθήματα οδήγησης που κάνουν οι νέοι οδηγοί, να μαθαίνουν πώς πρέπει να λειτουργούν όταν έχουν απέναντί τους, δίπλα τους, έναν ποδηλάτη, ούτως ώστε να κινούνται και οι δύο παράλληλα μαζί στους δρόμους, χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα. Γιατί, όπως είναι γνωστό, ο κώδικας έχει συμπεριλάβει πλέον νομοθετικά το ποδήλατο ότι μπορεί να κινείται στο οδόστρωμα. Άρα λοιπόν, όλοι μας οι οδηγοί και οι ποδηλάτες πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να συνυπάρξουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να απαιτούνται και από τους δύο να σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ούτως ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο ή να εξαλειφθούν ατυχήματα σαν αυτό που είχε πρόσφατα ο 13χρονος και άλλοι συμπολίτες μας όλη την Ελλάδα. Κύριε Ταταράκη, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό που αναφέρετε? Ότι υπάρχει αυτή η νοοτροπία του οδηγού που βγαίνει στο δρόμο, ότι εμένα ο δρόμος μου ανήκει. Και ο ποδηλάτης, ας πούμε, είναι ένα εμπόδιο στο να πατήσω τον γκάζι, να κάνω την προσπέρασή μου, να μην τον σεβαστώ. Οπότε αυτό πρέπει να ξεκινήσει και από τις πιο μικρές ηλικίες που έχει ήδη ξεκινήσει. Οπότε τα παιδιά μαθαίνουν ότι όλοι έχουν δικαίωμα στο να βρίσκονται στο δρόμο. Και από την άλλη, βέβαια, να υπάρχει και ένα σημείο, ένα χώρο για αυτού του ποδηλάτε, οι οποίοι θέλουν να μετακινούνται με το ποδήλατο, με το μέσο του. Δεν είναι ντροπή να πάρει κάποιο το ποδήλατο να πάει στη δουλειά. Απλά δεν υπάρχουν υποδομές. Αυτό σε λίγο θα πρέπει να είναι υποχρέωση όλων μας, το να πηγαίνουμε στο ποδήλατο, με το ποδήλατο στις δουλειές μας. Έτσι, όπως ειδικά με την ενεργική κρίση τώρα, αυτό το κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη. Είπα προηγουμένως ότι το ποδήλατο, βάσει του ΚΟΚ, ο κώδικας οδηγικής κυκλοφορίας θεωρεί τον ποδηλάτη σαν οδηγό πλέον. Όπως είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου, της μοτοσυκλέτας, και κινείται στον δρόμο ελεύθερα. Έχει λοιπόν και υποχρεώσεις, όπως έχει και δικαιώματα. Ο ποδηλάτης λοιπόν έχει το δικαίωμα να είναι στον δρόμο, που σημαίνει αυτόματα ότι ο οδηγός πρέπει να το σεβαστεί αυτό, όπως και από την άλλη ο ποδηλάτης έχει και υποχρεώσεις να σέβεται τον κώδικα δικής κυκλοφορίας, να φοράει το κράνος του, να έχει τα φώτα του αναμένα μπρος-πίσω αν είναι νυχτατινές ώρες και να κινείται στον δρόμο όπως πηγαίνει ο δρόμος και όχι ανάποδα. Τα σημαντικότερα λάθη τα οποία κάνει ένας ποδηλάτης. Γνωρίζω ότι είστε έμπειρος ποδηλάτης, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τα καλά και τα κακά. Ποια είναι τα σημαντικότερα λάθη που κάνει? Τι δεν πρέπει να κάνουμε όταν πιάνουμε
και καβαλάμε ένα ποδήλατο, μου επιτρέπετε τον όρο, και βγαίνουμε στον δρόμο. Ωραία. Είναι κάποια βασικά πράγματα. Ξεκινάμε λοιπόν, το πρώτο βασικό είναι ότι φοράμε το κράνος μας. Δεν καβαλάμε ποδήλατο, ναι, και δεν ξεκινάμε να κάνουμε τη βόλτα μας χωρίς κράνος. Οι περισσότεροι φορούν κράνος, δεν φορούν. Οι περισσότεροι, θα έλεγα, οι ποδηλάτες φορούν κράνος αυτή τη στιγμή. Λέω για, για κάποιον εραστέχνη ο οποίος έχει ένα ποδήλατο και βγαίνει στο δρόμο. Ναι, νομίζω ότι πλέον η αγορά ποδηλάτου αυτομάτως έχει πάει και με την αγορά του κράνους. Αυτό τουλάχιστον γνωρίζω εγώ βάσει στατιστικών πωλήσεων. Μάλιστα. Τώρα, αν υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες δεν φοράνε κράνος, ασφαλώς και υπάρχουν και αυτό πρέπει κράνος, να εξελιχθεί. Κράνος λοιπόν, το νούμερο ένα. Είναι μετά. Το νούμερο ένα. Νούμερο δύο. Οδηγάμε το ποδήλατο με τα δυο μας χέρια. Και ποτέ δεν κάνουμε σούζες. Οι γνωστές σούζες που κάνουν, ξέρουμε ότι τα μικρά παιδιά είναι λίγο επιρρεπείς. Και από την άλλη, πηγαίνουμε στην κατεύθυνση του δρόμου, όπως ακριβώς μας λέει η κατεύθυνση, δεξιά-δεξιά του δρόμου. Μια που το ποδήλατο δεν μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα, ούτως ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στα αυτοκίνητα να σε προσπερνάνε χωρίς να σου δημιουργούν πρόβλημα. Ναι. Αν λοιπόν νομίζω, κάνουμε αυτά τα απλά πράγματα, νομίζω ότι τα προβλήματα με τα ατυχήματα θα εξαλειφθούν. Είναι μια κώδικα σχέση. Κώδικα στο κυκλοφορία, σημαίνει φανάρι κόκκινο, σταματάμε στο κόκκινο. Δεν σημαίνει επειδή έχουμε ποδήλατο, περνάμε, σταματάμε στο κόκκινο φανάρι, περνάμε το πράσινο, στο stop. Και δίνουμε προτεραιότητα πάντως στους πεζούς όταν υπάρχουν διαβάσεις. Θα έλεγα ότι είναι μια σχέση μίσους και αγάπης ανάμεσα στον οδηγό και τον ποδηλάτη, γιατί και οι δύο κάνουν λάθη και οι δύο κάνουν σωστά και πρέπει με κάποιο τρόπο να βρουν την χρυσή τομή για να συνυπάρξουν. Γιατί σκέφτομαι ένα περιστατικό πριν από λίγες μέρες με παιδάκια ανήλικα τα οποία περνούσαν από δεξιά, πήγαιναν αντίθετα, γιατί θεωρούν ότι εντάξει, ποδήλατο οδηγάω, δεν συμβαίνει και κάτι. Σωστά. Το οποίο είναι πολύ κακό, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες. Λοιπόν, γιατί θα οργανώσουμε μία ποδηλατοβόλτα, κύριε Ταταράκη, εκεί στο Ρέθυμνο, με ρεπορτάζ, να δείξουμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να οδηγούμε το ποδήλατο και ταυτόχρονα και ένας οδηγός αυτοκινήτου. Εγώ θα οδηγώ το αυτοκίνητο. Και οι υπόλοιποι θα πάρετε το ποδήλατο. Ωραία. Λοιπόν. Εμείς έχουμε τιμήσει στο σωματείο μας να έχουμε ήδη μία ομάδα που σχεδιάζει και πραγματοποιεί ποδηλατοβόλτα στην πόλη του Ρεθύμνου. Τέλεια. Οπότε να την ενημερώσουμε να είναι έτοιμη. Έγινε. Θα περιμένουμε να με μεγάλη χαρά, κύριε Ταταράκη. Είναι εύκολο. Σας ευχαριστούμε θερμά.